Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Να πάμε λίγο στα πολιτικά μας τώρα θέματα, γιατί και αυτά μας ενδιαφέρουν. Να πάμε να συνδεθούμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Αραβατινό, γιατί τον κύριο Μιχαλάτο τον ψάχνουμε, αλλά λόγω αλλημένων υποχρεώσεων που έχει δεν μπορεί να μας τα πει. Και να μας τα πει ο κύριος Αραβατινός, το ίδιο είναι, στην ίδια παράταξη βρίσκεται. Καλημέρα κύριε Αραβατινέ. Καλημέρα κύριε Βούτο, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Να ξεκινήσω πρώτα με ένα θέμα το οποίο έχει προκύψει στο Λιξούρι, με τις ανεμογεννήτριες και που έχετε πρωτοστατήσει μαζί με τους κατοίκους και το υπόλοιπο κομμάτι, το πολιτικό που έχει ξεκινήσει αυτή την αντίδραση. Σε ποια φάση βρισκόμαστε, γιατί από ό,τι ακούω, η εταιρεία διαδίδει και λέει ότι εμείς κύριοι έχουμε όλες τις αδειοδοτήσεις, προσέχετε γιατί θα σας πάμε και για διαφυγόντα κέρδη. Είναι έτσι τα πράγματα ή είναι διαφορετικά? Κοιτάξτε, εγώ δεν θα συζητήσω την άποψη της εταιρείας. Η εταιρεία προφανώς... Όλες οι απόψεις πρέπει να ακούγονται, όλες οι απόψεις. Ναι, προφανώς η εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να υπεραμειγθεί των συμφερόντων της και αυτό είναι αναφέρετο δικαίωμά της. Εμείς συζητούμε από την πλευρά των κατοίκων και από την πλευρά μιας άμεσης περιοχής. Ναι. Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν είχαν κατατεθεί από την Μητρόπολη ασφαλιστικά μέτρα κατά του ελληνικού δημοσίου. Τα οποία εκδικάστηκαν, έτσι. Τα οποία δυστυχώς η εκδίκασή τους ήταν αρνητική για τους κατοίκους, κατ' επέκταση. Για ποιο λόγο, κύριε? Για τη Μονή. Για ποιο λόγο ήταν αρνητική, δηλαδή η αιτιολογία ποια ήταν? Αν μπορώ να ερμηνεύσω την απόφαση αυτή, ναι. Η απόφαση δεν δικαιολογεί κανένα λόγο κατεπήγοντος από πλευράς της Μονής, καμία κατεπήγουσα διαδικασία. Ναι. Ισχυρίζεται, το σκεπτικό της απόφασης είναι ότι από τον Οκτώβριο του 2015 μέχρι τον Απρίλιο του 2016 που έγινε η ένσταση συγκεκριμένη, η εταιρεία έχει μπει στη διαδικασία παρεμβάσεων στο περιβάλλον. Θεωρεί προφανώς ότι οι παρεμβάσεις αυτές είναι μη αναστρέψιμες και επομένως απορρίπτει την αίτηση και το αιτιολογικό περικατεπήγοντος της Μονής και ως εκ τούτου απορρίπτει τα ασφαλιστικά μέτρα. Από πλευράς τώρα, για να το ξεκαθαρίσουμε για να ξέρει και η κοινωνία τι συμβαίνει, από πλευράς ιδιοκτησίας, πού ανήκει? Στην Ιερά Μονή, ανήκει στο δημόσιο, πού ανήκει αυτό το κομμάτι? Όλοι πιστεύουμε και περισσότερο από όλους η Ιερά Μονή ότι η ιδιοκτησία του χώρου του συγκεκριμένου των 17 στρεμάτων στην θέση Μωρού στα Κυπούρια ανήκει στην Μονή των Κυπουραίων, δηλαδή στη Μητρόπολη. Υπάρχουν χαρτιά? Βεβαίως αυτό θα διευκρινιστεί στην αγωγή που έχει καταθέσει η Ιερά Μονή Κυπουραίων, η οποία θα εκδικαστεί τις 27 πρώτου του 2017. Πιστεύω καθεστώς, θεωρώ πως θα ξεκαθαριστεί. Μέχρι τότε, μισό λεπτό, ότι αυτά τα στρέμματα ανήκαν στη Μονή. Μάλιστα. Μέχρι τότε τι γίνεται, προχωράει η εταιρεία και κάνει την τοποθέτηση, σταματάει, τι γίνεται, έχουν γίνει κάποια προσωρινά μέτρα, τι έχει, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε? Η εταιρεία, θεωρώ και το καταλαβαίνει ο καθένας, ότι μετά την απόρριψη των ασφαλιστικών μέτρων θα μπορούσε να προχωρήσει, να συνεχίσει τις εργασίες. Ναι. Μία διευκρίνηση θέλω. Πλην όμως να σας διευκρινίσω κάτι, μισό λεπτό, είναι σημαντικό. Ναι. Επειδή έχει γίνει μια παρέμβαση προς την αρχαιολογία, ναι, η οποία παρέμβαση έφερε το εξής αποτέλεσμα. Η αρχαιολογία δίνει εντολή στην αστυνομία να σταματήσει τις συγκεκριμένες εργασίες μέχρι να διευκρινιστούν κάποια πράγματα από πλευράς αρχαιολογίας. Ναι. Παράλληλα γίνεται μια προσπάθεια αλυσιδωτών παρεμβάσεων σε επίπεδο κυβερνητικό, ούτως ώστε αυτό το θέμα να βρει κάποια διέξοδο. Ναι. Δεν αισθάνομαι ότι τα πράγματα είναι εύκολα. Είναι δύσκολα, το ξέρω. Αισθάνομαι ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Πάντα είναι δύσκολα. Είναι μια περίπτωση, κυρία Ραβαντινέ, νομίζω ότι επειδή έχετε γνώση σε αυτό που σας λέω, είναι μια περίπου ίδια περίπτωση με το αεροδρόμιο, έτσι, με τις απολωτριώσεις του αεροδρομίου.
Δηλαδή είναι μια υπόθεση η οποία έχει ξεκινήσει από το 2003, όπως μου είπε ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ. Είχε περάσει από περιβαλλοντικούς όρους, είχαν περάσει οι εγκρίσεις, είχαν γίνει όλα. Είχαν πάει για εκτέλεση κανονικά όλα τα άθρα και το 12 άθρο, το οποίο είναι το, αυτό που το έχουμε συζητήσει όλοι και δεν θέλουμε να υπάρχει μέσα και να βγει. Και που πραγματικά τώρα τα βρίσκουμε μπροστά μας και κάποιοι τα είχαν κρύψει. Και το ξέρετε πολύ καλά, κάποιοι τα είχαν κρύψει. Όπως κρύψανε τα Μαντζαμπινάντα, κρύψανε και το αεροδρόμιο. Γιατί κάποιοι είχαν κάνει συναλλαγή με την εταιρεία και προχώρησε κανονικά η εταιρεία χωρίς ενστάσεις, χωρίς τίποτα. Είναι έτσι ή δεν είναι? Κοιτάξτε, αν πιστεύετε ότι ανήκουσαν στην κατηγορία των απελών που θεωρούν ότι το θέμα των απαλωτριώσεων στο αεροδρόμιο ενέκυψε εντελώς τυχαία, έτσι, μπράβο. Τότε σας διαβεβαιώ ότι δεν ανήκω σε αυτούς. Μα γι' αυτό τώρα το πρόβλημα υπήρχε και καλυμμένα. Απλά για να μην υπάρχει πολιτικό κόστος. Για να μην υπάρχει πολιτικό κόστος. Είναι έτσι ή δεν είναι? Τι να σας πω τώρα, το πολιτικό κόστος... Τώρα μην κρυβόμαστε. Μην κρυβόμαστε, εντάξει. Ξέρουμε πολύ καλά. Το ζητούμενο δεν είναι σε ποιον θα απεβέσουμε το πολιτικό κόστος. Το μεγάλο ζητούμενο είναι... Κατάλαβα καλά. Γιατί κύριε Αραβαντινέ μου... Πώς θα κατορθώσουμε να αποφευθεί αυτή η απαλωτρίωση. Γιατί κύριε Αραβαντινέ μου να αποφευθεί πολιτικό κόστος. Θεωρώ ότι μετά τις δηλώσεις Πιτσόρλα δεν υφίσταται κανένα... Όχι, δεν... Μα σας είπα, δεν ανήκω στους απελείς, δεν θέλω να με καταχωρείτε στους απελείς. Εγώ... Πιστεύουν ότι δεν υπάρχει θέμα. Θεωρώ ότι υπάρχει θέμα, ναι. Υπάρχει θέμα, πρέπει να είμαστε σε επανάπαυση. Κύριε Αραβαντινέ μου, αν είσαστε απελείς, δεν θα μίλαγα μαζί σας, πρώτον. Δεύτερον, θα σας πω το εξής. Εγώ έχω τις δηλώσεις της βουλευτού μας, της κυρίας Σεμπεφτάτου, η οποία είπε το εξής. Οι εγκεκριμένες μελέτες υπάρχουν, μπορεί να μην γίνουν σαν και τώρα, αλλά σε 10 χρόνια θα γίνουν. Καταλάβατε τι είπε η βουλευτής? Ναι, μα και ο κύριος Πιτσόρλας ήταν δήλωσε... Ο κύριος Πιτσόρλας είπε 50 χρόνια. Στο Corfu Channel, νομίζω, επειδή άκουσα την τοποθέτησή του, ναι. Είπε ότι τώρα δεν υπάρχει θέμα, δεν μπορώ όμως να πω με καβεβαιότητας ότι δεν υπάρχει θέμα. Τον έχω και εγώ στην εκπομπή μου από κριτική συνέντευξη και δεν την ακούσατε. Επανάσταση για το συγκεκριμένο ζήτημα. Τον έχω και εγώ στην εκπομπή μου, τον κύριο Πιτσόρλα, αποκλειστικά και μίλησα μαζί του. Και... Το ακούσατε αυτό που είπε, ότι σε 50 χρόνια μπορεί να υπάρχει θέμα. Ναι, αλλά εγώ άκουσα την βουλευτή μου. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στην βουλευτή μου, όχι στον κύριο Πιτσιόλα. Ο κύριο Πιτσιόλα είναι αυτό που είπε ο κύριο Καλιτσάτο, real estate. Εγώ, κύριε Βούτο, εγώ έχω εμπιστοσύνη σε μια κοινωνία που επαγρυπνεί, ναι. Σε μια κοινωνία που βρίσκεται συνεχώ σε εγκρίνωση. Την οποία του τα κρύβουν όμω, έτσι. Που έχει να αντιμετωπίσει. Στην κοινωνία που του τα κρύβουν. Για να παίξουν πολιτικά παιχνίδια κάποιοι. Να τα λέμε όλα. Να απαντηθεί. Κοιτάξτε. Α, μπράβο. Πέστε τα, για να μην τα λέω εγώ. Φροντίζει ο ίδιος να διεκδικεί, πρέπει να φροντίζει ο ίδιος να μαθαίνει τα δίκαιά του. Η κοινωνία, ξέρετε, για σας. Τα παθητικά σε όσα συμβαίνουν γύρω του, ναι. Προφανώς είναι ένας πολίτης που συνέχεια θα τον ρίχνει. Η κοινωνία, ξέρετε, για σας ψηφίζει. Η κοινωνία σας ψηφίζει και σας κατατάσσει ανάλογα ή στην συμπολίτευση ή στην αντιπολίτευση για τους λόγους των πράξεων που κάνει ο καθένας. Λοιπόν. Πολλές φορές η κοινωνία κάνει και λάθη, ξέρετε. Τα λάθη όμως τα πληρώνουμε, έτσι. Τα λάθη τα πληρώνουμε. Το λάθος που έκανε ο ελληνικός λαός να ψηφίσει τον Τσίπρα, το πληρώνει τώρα πολύ φρικτά. Αλλά τι να κάνουμε. Αυτό ταμείο θα γίνει στις εκλογές. Εσείς βιάζεστε να προκαταλάβετε τα πράγματα. Πολύ βιάζομαι, κύριε Αραβαντινέ. Γιατί 30 χρόνια γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι προηγούμενοι δεν τα έκαναν με το καλύτερο. Δεν τελείωσα. Για να είμαστε σαφείς και ειλικρινείς. Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Οι προηγούμενοι ήταν χειρότεροι. Όπως φωνάζω οι προηγούμενοι να μας φέρουν τα αγάλματα του Λιξουρίου, τα οποία τα πήρε ο κύριος Σαμαράς μέσω του κύριου Αλιβιζάτου και τα έχει στην Πύλο. Και δεν μιλάει κανένας. Και φωνάζω εγώ. Και ο φίλος μου, το Μονίκη, ο Κουταφάς. Ο Παναγιώτης. Είναι λάθος. Μπορούμε να φωνάζουμε όσο θέλουμε. Μπορούμε να φωνάζουμε να διεκδικήσουμε την επιστροφή αυτών των μαρμάρων στην Κεφαλονιά. Εγώ σας ρωτώ, θα τα βάλουμε πού αυτά τα μάρμαρα? Έχω. Το Λογικό Μουσείο, αφήστε με να σας πω. Ναι.
Όταν κάναμε πρόταση για το Μουσείο του Λειξουριού να φιλοξενήσει τα, όλα τα όσα, αρχιεύσκονταν στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Αργοστολίου, δεν έγινε δεκτή αυτή η πρόταση. Ξέρετε για ποιο λόγο, γιατί δεν έψαξα κύριε Ραβαντινέ. Γιατί την απέρισε, Μισό λεπτό, έχω ρεπορτάζ γι' αυτό και θα σας απαντήσω. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ... Ξέρετε πολύ καλά, εγώ τα ψάχνω. Λοιπόν, το Υπουργείο Πολιτισμού και η Αρχαιολογική Υπηρεσία εδώ λέει ότι το μουσείο αυτή τη στιγμή του Λειξουριού δεν παρέχει την ασφάλεια την οποία πρέπει να παρέχουν σαν μουσείο. Λοιπόν, πρώτον αυτό. Δεύτερον, λέω, κύριε, ποιο άλλο μουσείο αυτή τη στιγμή παρέχει ασφάλεια από την πλευρά τη δική σας σαν Υπουργείο Πολιτισμού και σαν Αρχαιολογική Υπηρεσία? Λέει το Μουσείο της Άμης. Να πάνε στο Μουσείο της Άμης. Και εκεί... Μα τι λέτε κύριε Βούντο, φτιάξαμε ένα μουσείο το οποίο αν δεν έχει τις συνθήκες ασφαλείας να τις βρούμε, να διεκδικήσουμε να γίνουν. Πόσα χρόνια. Δεν λειτουργεί ο επισκέπτης των κουαζεροπλίων, δεν έχει όπως πολύ αιτιός το είπε και ο κύριος Κουρής στο συνέδριο του Θαλάσσιου Τουρισμού. Κλειστό λέει το κάστρο, δεν υπάρχει μουσείο, τι να έρθει να δει. Έχουμε λοιπόν ένα μουσείο στην αρχή το οποίο θέλει κάποιος να την διορθώσει. Και αν θέλετε, θέλει κάποια ενέργεια ασφαλείας, δεν τα έχει, να τα αποκτήσει. Έχουμε όμως ένα μουσείο για το οποίο χαλάστηκαν λεφτά από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο. Ποιος και δεν μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Μα θα σας θυμίσω ότι όταν έγινε συζήτηση για τη φιλοξενία των ευρημάτων, των αρχαιολογικών ευρημάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου του Αργοστολιού στο Μουσείο του Λειξουριού, η Δημοτική Αρχή δεν το συζήτησε. Τότε δεν ήξερε θέματα ασφαλείας, το απέριψε εν τη διαμέση του. Μην μου λέτε λοιπόν τώρα ότι θα στηριχθείτε σε κάποια προσχήματα, δίθεν όρους ασφαλείας που δεν τηρεί και λεπτομέρειες. Δεν τα είπα εγώ. Τα είπε η Αρχαιολογική Υπηρεσία, εδώ η τοπική. Δεν καταλάβατε καλά. Είναι με έγγραφό τη η Αρχαιολογική Υπηρεσία. Το ίδιο πράγμα ακούσατε για τα συστρέμματα και τελικά υπόθηκε διαστέματο τη όλα ότι δεν υπήρχε κανένα θέμα. Και μου λέτε ότι δεν μπορούσαμε να παρακάμψουμε ένα θέμα. Ποιο θέλει γι' αυτό, κύριε Αρμαντινέ μου. Ποιο θέλει για το μουσείο που έγινε σε αυτά τα χάλια? Ποια χάλια, κύριε Βούτο? Το μουσείο παραδόθηκε το 10. Ναι. Κάποιες να γίνει μια στοιχειώδηση επίκληση. Μισό λεπτό. Το μουσείο δεν ήταν επαρκέστατο. Το μουσείο αυτό κατάφερε και μα έβγαλε εκεί και παλικάρι. Στην περίοδο των σεισμών. Κατάφερε δηλαδή μια παλική και στηρίχθηκε πάνω του. Μην μου τα λέτε εμένα αυτά. Μην λοιπόν αφαδιάζουμε συνεχώς για την αρχιτεκτονική του και κάνουμε όλοι τους επαείοντες. Το μουσείο αυτό ήταν ένα πραγματικά πάρα πολύ καλό δημιούργημα μέσα από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο, μέχρι τη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση Γεωργάτου, παρεδόθηκε το 10 και έμεναν κάποιες λεπτομέρειες. Αναπτύδημο τη γιορτή. Γιατί δεν τα λέτε? Δεν είχε τη δυνατότητα να τρέξει τα πράγματα και έφτασε στο παραπέντε που θα τη ζητούσαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση πίσω τα χρήματα αν δεν έκανε κάποιες παρεμβάσεις όσον αφορά επίπλωση, αν θυμάμαι καλά, δηλαδή κάποια στοιχειώδη έλεγχο να μπουν, δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ναι. Μην μου λέτε ότι φταίει το μουσείο, το μουσείο είναι μια χαρά. Και τώρα αυτή τη στιγμή κάποιες παρεμβάσεις χρειάζονται να γίνουν. Γιατί δεν τα λέτε? Πότε θα γίνει, γιατί τα άκρα του τάφου σιωπή. Κύριε Αβαντινέ μου, γιατί δεν τα λέτε αυτά στην Αρχαιολογική Υπηρεσία και τα λέτε σε μένα? Με ρωτήσατε εσείς. Ναι, γιατί δεν τα λέτε? Γιατί δεν κάνετε ένα έγγραφο? Όχι, να κάνετε ένα έγγραφο. Έχετε το δικαίωμα. Και οι υπερβολές που λέγονται να τις εντοπίζω. Έχετε το δικαίωμα, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έχετε το δικαίωμα να παρεμβείτε και να πείτε στην Αρχαιολογική Υπηρεσία. Για έλα εδώ, κύριε Αρχαιολογική Υπηρεσία. Γιατί μου το βγάζεις άχρηστο το κτίριο αυτό? Γιατί δεν το κάνετε? Ποιος είπε πως είχε και άχρηστο το κτίριο αυτό? Ορίστε. Το κτίριο αυτό έχει ανάγκη κάποιων παρεμβάσεων. Ορίστε. Η Δημοτική Αρχή εξαγγέλει ότι αυτές οι παρεμβάσεις θα γίνουν. Εγώ τις παρεμβάσεις αυτές δεν τις βλέπω. Εγώ βλέπω ότι η Δημοτική Αρχή, αφήστε με να σας ολοκληρώσω, η Δημοτική Αρχή είχε εξαγγείλει ότι θα υπήρχε στην είσοδο του μουσείου, θα υπήρχε και τέλος πάντων ένας χώρος που θα διένυμαν σουβενίρ στους τουρίστες και όλα αυτά. Είδατε κάτι? Η Δημοτική Αρχή. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα μουσείο 6 χρόνια το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τον ρόλο που φτιάχτηκε. Λοιπόν, δεν έχει δοθεί στους πολίτες. Κύριε Ραβαντινέ, το καταλαβαίνει ο καθένας. Κύριε Ραβαντινέ, επειδή είσαστε δημοτικός σύμβουλος, δεν έχετε καταλάβει ένα πράγμα. Ότι δεν έχει καμία σχέση μουσείο, κάστρα και όλα τα υπόλοιπα με το Δήμο. Είναι Αρχαιολογική Υπηρεσία, είναι Υπουργείο Πολιτισμού. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Αγγυλώσεις. Όταν ο ίδιος ο Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων λέει ότι το μουσείο θα περάσουν πολλά χρόνια για να το δούμε να φτιαχτεί, ποιος ο Περιφερειάρχης ο κυβερνητικός, από εκεί πέρα μην μου λέτε εμένα κουβέντες. Εντάξει. Κύριε Βούτο, ακούστε κάτι. Μπράβο. Για να το δούμε, αυτή η Δημοτική Αρχή
Αφήστε με να σας πω κάτι. Ο Δήμος δεν έχει σημασία αν ο δρόμος είναι επαρχιακό δίκτυο της περιφέρειας ή δημοτικό δίκτυο. Έχει σημασία να παρεμβαίνει προς όφελος και προς το συμφέρον των πολιτών. Μία τελεία, μία τελεία. Παντού θεωρώ ο Δήμος να παρεμβαίνει για το συμφέρον των δημοτών. Μία τελεία. Το γεφύρι της Άπτας εκεί στο Λιξούρι, εκεί το περιβόητο γεφύρι που το έχουν φτιάξει και το έχουν καταλήψει, γιατί δεν φωνάζετε. Με συγχωρείτε, που σκοτώνει τον κόσμο. Ένα απλό. Ένα γεφύρι το οποίο το έχουν καταλήψει και το έχουν αφήσει εκεί, στο έλεος του Θεού. Και κάνει τη στροφή για να περάσει και κινδυνεύει να σκοτωθεί. Γιατί δεν φωνάζετε γι' αυτό. Με συγχωρείτε, ένα απλό πράγμα. Γιατί δεν φωνάζετε για την διάρκεια. Την νύχτα που γίνεται το πνεύμα. Η γέφυρα στο ποτάμι, ναι. Όταν πλημμυρίσει, πετάει άσφαλτο, πετάει όλα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα ετών. Είναι ένα πρόβλημα ετών. Εγώ μιλάω και για τόσα άλλα προβλήματα της καθημερινότητας, κύριε Βούτο. Γιατί δεν φωνάζετε για τον Δημάρχη. Για τον Δημάρχη. Για τον Δημάρχη που τα μιλάμε για το πόρτο που έλεγε ο πρόεδρος του Ελληνικού Ταμείου ότι θα το αποκαταστήσει. Μιλάμε για το τουριστικό περίπτερο που είναι σαν προβληματισμένο. Τα ξέρω. Είπατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα άκουσε η κοινωνία. Καλύτερα και τα ξαναλέω, κύριε Βουλευτό. Ναι, προσέξτε όμως. Δεν μίλησα για το οδικό δίκτυο που είναι δουλειά της περιφέρειας ή για το λιμάνι που είναι δουλειά του Ιππονεβή. Μίλησα στη Δημοτική Αρχή. Ναι, γιατί δεν λέτε για τον κύριο Σπρίτσι που σας έχει εγκαταλείψει. Για τον κύριο Σπρίτσι που σας έχει εγκαταλείψει και σας έχει γραμμένος, γιατί δεν τον εγκαταλείψει. Σας είπα εγώ ότι ο Σπίρτζης έχει κάποιο δικαιολογητικό που από το Μάρτι του 2015 έχει να περάσει στην Παλική. Τι σας είπε? Είπε ότι έχω μόνο 140 εκατομμύρια για θεομηνίες και δεν μου φτάνουν για την Παλική, γιατί μεταξύ προέκυψαν και άλλα ζητήματα. Και εσύ γιατί δεν το... Μου είναι ευχάριστα όλα αυτά και τον δικαιολογώ. Για... Σας είπα ότι πάλι επαναλαμβάνω ο Μίναρας... Δηλαδή όλη αυτή η ολιγορία, εγώ την καταγράφω και την στιγματίζω. Ναι, αλλά εγώ βλέπω το Λιξούρε καταλελειμμένο. Εγώ βλέπω το Λιξούρε καταλελειμμένο από τις πλευρές των Υπουργείων, καταλάβατε. Και το ρώτησα εγώ, που εσείς έπρεπε να το φωνάζετε. Πού πήγαν τα 3,7 εκατομμύρια και μου απαντάει η βουλευτής σε κοινοφελείς σκοπούς. Δεν κατάλαβα κανένα. Εγώ κύριε Ρούτο ξαναρωτάω που είναι τα 2 εκατομμύρια που είχαν δοθεί από την ΚΕΔΕ. Ρωτάω τώρα πώς θα ομολογηθούν αυτά τα 5 εκατομμύρια που έδωσε η περιφέρεια Αττικής με την κυρία Γκούρου. Διότι εμένα πολύ περισσότερο από εσάς με απασχολεί αυτή η περιοχή να έχει μια καλή εικόνα. Αλλά δεν έχει, κύριε Αραβαντινέ μου, και έγινε συνέδριο τουρισμού. Ακούσατε τους εφοπλιστές, είπανε 158 πλοία από όλη την Ελλάδα φεύγουν και πάνε στην Ασία. Ποιο είναι ο λόγος, η γραφειοκρατία και η αγκύλωση της Ελλάδας? Είναι έτσι ή δεν είναι? Ρωτήστε αυτούς που ασχολούνται με τα αντικείμενα του τουρισμού. Ναι, τους πώς βλέπουν, το 2016 που είχε μία πτώση της τάξης του 35% στα κουαντερόπια. Ρωτήστε τους και το 2017 που προβλέπεται μία μεγάλη πτώση, θεωρώ. Δεν πρέπει να χειρόμαστε όμως. Και ρωτήστε τους γιατί δεν φροντίζουν. Δεν πρέπει να χειρόμαστε. Αφήστε με να σας πω κάποια έξοδα από τα κουαντερόπια να φροντίσουν να έρχονται και στο Λιξούρι. Αλλά πώς να έρθουν στο Λιξούρι όταν δεν έχει λιμάνι, δεν έχει παραλιακό, σου λείπουν βασικές υποδομές όταν ετοιμάζουν τα σχέδια το Δημοδυναμείο. Όταν συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά, η Δημοτική Αρχή δεν πρέπει παρά να συμβαίνει συνεχώς και αδιαλείπτως. Αυτό σας λέω. Όταν ο κύριος Σπρίτζης ήρθε και σας είπε αυτά που σας είπε, έπρεπε να τον πιάσετε και να του ανοίξετε το κεφάλι. Ο κύριος είχε τον ήταν 25 Μαρτίου του 2015. Ναι, από το Μάρτιο του 2015, αφήστε με να σας πω, έχει περάσει 1,5 χρόνος. Ναι, η Δημοτική Αρχή οφείλει να συνεργάζεται με όποιον κυβερνητικό παράγοντα είναι στην εξουσία. Η Δημοτική Αρχή δεν είναι για να βγάζει αντιπολιτευτικές κορώνες και να ακυρώνει, τους πολιτικούς της αντιπάλους. Οφείλει και πρέπει να συνεργάζεται για τον άλλο των δημοτών της. Μα εσείς, το να βγαίνει η Δημοτική Αρχή. Το να βγαίνει η Δημοτική Αρχή να λέει άφησε τη βουλευτή, άφησε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βλέπω πολλά λάθη. Και στη
στην Βουλευτή ενδεχόμενα και στο Σπίτι και σε όλους αυτούς τους κυβερνητικούς παράγοντες. Εγώ βλέπω όμως ότι αυτή η δημοτική αρχή το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να αναδεικνύει πρωτά και όχι να προσπαθεί να φέρει θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία. Λοιπόν, κύριε Ραβαντίνη, ακούστε. Γιατί εγώ μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Μέχρι πρότινος κατακρίνατε και λέγατε για τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον κύριο Παρίσι, ότι ο φίλος ο Χρυσοχοίδης που μας ένταξε και μας έρανε. Και εγώ σας λέω το εξής. Ο κύριος Πρίτσης τι έχει κάνει εναντί του κύριου Χρυσοχοίδη? Ούτε ο ένας έκανε, ούτε ο άλλος έκανε. Μας κοροϊδεύσανε και δύο νέοι. Λοιπόν, δεν θα σας πάω εκεί που θέλετε να με πάτε εσείς. Γιατί θα δεν σας κατάλαβα. Πάω, γιατί πρέπει να σας πάω. Εγώ δεν σας πάω. Εγώ είπα την αλήθεια, δεν σας οδηγώ που δεν θα. Επειδή σας την ειλικρινή θα πούμε. Εγώ θεωρώ, κύριε Βούτο, ότι η περίοδος μετά το σεισμό ήταν μια χρυσή ευκαιρία για την παλική, ιδιαίτερα γιατί αυτή ήταν η εξόχος πληγής από το σεισμό, να αποκαταστήσει τις πληγές της και να διεκδικήσει και πολύ περισσότερα έργα. Δηλαδή, στη δράση, λέει ο δημόσιος λαός, κολλάει το σίδερο. Όταν πέρασε αυτή η περίοδος η κρίσιμη για την Κεφαλονιά γενικότερα και για την Παλική ειδικότερα, εμφανίστηκαν και άλλες συνδεομηνίες μέσα στον ελλαδικό χώρο. Το γεφύρι, το ξεφυγέφυρα που έπεσε στην περιοχή της Υπήρου, ήταν ο αξιός, οι πλημμύρες. Λοιπόν, άρα λοιπόν, όσο εμφανίζονταν καινούργιες θεομηνίες και καινούργια προβλήματα, το πορτοφόλι για την Παλική μπήκε συνεχώς. Τον όγκο του. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Υπάρχουν προτεραιότητες. Τώρα θα πάμε, ας πούμε, με τακτίτιδες και δώσουμε μήπως και αποκαταστήσουμε κάτι από τις πολλές. Δεν είναι έτσι όπως αν. Κύριε Αραβαντινέ, αυτή τη στιγμή. Προτεραιότητες υπάρχουν. Για πες το πώς σχόλιο. Η περίοδος του Χρυσοχοίδη ήταν φρούδες υποσχέσεις. Ναι, και ο Σπέντζης τι έκανε. Αντί να προτείνει η δημοτική αρχή να μετουσιώσει τις υποσχέσεις και σε πράξεις, ουσιαστικά άφηνε τα απτερόιδα να λέγονται και κύριε, να λέγονται. Κύριε Αραβαντίνε, σε αυτό που σας ρωτάω, πριν της τι έκανε. Σας είπα, σας είπα ότι ο Σπύρης ήρθε το Μάρτιο. Ναι, ήρθαν, ήρθαν και απέναν. Και τα 140 εκατομμύρια είναι για όλη την Ελλάδα. Για να μπορέσω να αποκαταστήσω τις ζημιές στην Κεφαλονιά. Αφήστε το, μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή. Περιόδου Χρυσοχοίδη. Μισό λεπτό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άνθρωποι μέσα στον δρόμο από τις εργατικές κατοικίες που δεν έχουν σπίτι, ναι ή όχι. 54 οικογένειες και το ξανατόμισα. Αλλά. Όταν. Ήταν... Με τους όρους δόμησης υπήρχε ένα πρόβλημα το οποίο απεμπλάκει από αυτή την κυβέρνηση και την Βουλή δεν υπεγράφει, δεν ψηφίστηκε από την Νέα Δημοκρατία. Να το πείτε και αυτό και να το ξέρει. Όλα τα λέμε. Όλα τα λέμε. Δεν καταλάβατε καλά. Ποιος σας είπε πως αγιάζω εγώ κανέναν? Δεν καταλάβατε καλά. Σας είπα και ο Χρυσοχοίδης έλεγε ψέματα και ο Σπίτης έλεγε ψέματα. Είπα εγώ τίποτα διαφορετικό. Δεν καταλάβατε καλά. Εγώ ξέρω. Δεν επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε αντιπαραθέσεις. Είδατε μόνο τα πράγματα. Με συγχωρείτε, τον κύριο Σαμαρά που έπιασε την ώρα που είχε ζωντανή σύνδεση με όλη την Ελλάδα και τον έβλεπε όλος ο κόσμος και του είπα για το ΤΕΙ πως πάει να το κλείσει, ναι ή όχι. Την έκανα ή δεν την έκανα. Το φοβήθηκα. Δεν κατάλαβα κατά. Αν κοιτάξετε και αν δείτε τα αρχεία σας, όταν ανέβηκε πάνω στο παλιό Δημαρχείο της Παλικής, ήμουν ίσως εκ των οποίων και τον βρήκε και τοποθετήθηκε ουσιαστικά. Και μπράβο! Γι' αυτό τον τόπο παλεύουμε επιτέλους. Δεν παλεύουμε για κανένα από τους πολιτικούς, γιατί ξέρουμε πολύ καλά που περάσανε, τι ρόλο παίξανε. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, γι' αυτό το παλεύουμε, θα φωνάζουμε και άφησε να κάνουμε τις καρέκλες. Δεν πάει. Δεν πάει. Δεν το καταλαβαίνει. Δεν πάει. Έργα, επιτέλους, έργα, έργα. Αυτό προσπαθώ να κάνω και εγώ να διεκδικώ για την περιοχή μου. Για δεν το αφήνεται κανείς και μπράβο. Μείνουν εδώ. Και μπράβο σας. Αλλά αυτά τα παιδιά μας
που θα μείνει να μην μας βλαστημάνε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Θα είναι η καλύτερη και μεγαλύτερη επιτυχία. Σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Λοιπόν, κλείνουμε γιατί πάω τώρα για διαφημίσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή δύναμη στο έργο σας. Να είστε καλά.